Εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντίνο. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε το τελευταίο με τα γραμμικά πάρκα. Ναι, σίγουρα τα διαδάγματα είναι ξεκάθαρα. Τα πάρκα και οι αθλητικοί, οι ανοιχτοί αθλητικοί χώροι είναι κλειστοί και η άθληση πρέπει να γίνεται στην αμέσως γειτονιάζουσα περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας φέρνει ο απολογισμός της χθεσινής μέρας για να δούμε πού πάμε και πού βρισκόμαστε σε μια πολύ κομβική περίοδο, καθώς είναι η περίοδος όπου θα έχουμε και την άρση, την πρώτη φάση της άρσης των περιορισμών, αν όλα πάνε καλά. Ναι, όσον αφορά το τελευταίο 24ωρο, φαίνεται ότι υπήρξε μια αύξηση όσον αφορά τις καταγγελίες. Συγκεκριμένα το τελευταίο 24ωρο υπήρξαν 297 καταγγελίες σε ένα σύνολο 14.384 ελέγχων. Όπως έχω αναφέρει, υπήρξε μια αύξηση σχετικά με τις μέρες που είχαν προηγηθεί. Οπότε διαπιστώνεται, ειδικά την Κυριακή χθες, ότι κάποια πρόσωπα ενδεχομένως είχαν παραβιάσει τα σχετικά διαδάγματα. Ναι, πού το αποδίδεται αυτό και γιατί παραβάσεις μιλάμε? Τι είδους παραβάσεις? Οι παραβάσεις είναι αυτές που παρατηρούμε συνεχώς. Δηλαδή κάποια πρόσωπα βρίσκονται εκτός κατοικίας χωρίς να έχουν στην κατοχή τους τη σχετική βεβαίωση ή τη σχετική έγκριση από το μήνυμα στο 8998. Επίσης έχει παρατηρηθεί το τελευταίο 24ωρο και κάποιες άλλες καταγγελίες έχουν γίνει στα θέματα που αφορούν κάποια υποστατικά τα οποία είχαν βρεθεί σε λειτουργία, όπως εχθές ένα μπαράκι στην περιοχή της Λεμεσού, ναι, όπου βρίσκονταν τρία πρόσωπα και βρισκόταν αυτό σε λειτουργία, ενώ είχαν γίνει και κάποιες άλλες μαζικές καταγγελίες σε χώρους όπως στην περιοχή του Μόλου στη Λεμεσό, όπου κάποια πρόσωπα είχαν εντοπιστεί χωρίς να έχουν στην κατοχή τους σχετική βεβαίωση ή χωρίς έγκριση να βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Και να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι στη Λεμεσό χθες υπήρξαν το τελευταίο 12ωρο 46 καταγγελίες. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες περιοχές φαίνεται ότι υπήρξε κάποια μικρή έξαρση. Εντάξει, είναι και έξω καρδιά οι Λεμεσανοί, ίσως να μην αντέχουν. Θέλω να μας πείτε μια κουβέντα για αυτή την είδηση η οποία σχολιάστηκε από την αστυνομία, αλλά να το δούμε λίγο εκτενώς. Μια είδηση η οποία έκανε τον γύρο της Κύπρου, θα λέγαμε, για μάσκες εμποτισμένες με ναρκωτικά. Ναι, τις τελευταίες δύο μέρες έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ανάρτηση όπου αναφερόταν στο ότι κάποιοι ενδεχομένως να χρησιμοποιούσαν μάσκες εμποτισμένες με κάποιο ναρκωτικό και στη συνέχεια να προβαίναν σε κάποιες ληστείες ή διαρρήξεις ή εκλοπές από κατοικίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένα τέτοιο περιστατικό στην Κύπρο, κύριε Κωνσταντίνου. Ήδη χθες είχαμε εκδώσει και μια ανακοίνωση σχετικά ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί αναφορικά με το θέμα αυτό. Δεν υπήρξε ούτε καταγγελία, ούτε κάποια ένδειξη που να αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Όμως εμείς προτρέπουμε το κοινό να είναι πάντοτε υποψιασμένο, παρά το γεγονός ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Και σε περίπτωση που παρατηρεί οτιδήποτε που έχουν σχέση με τα θέματα αυτά ή και κάποιο άλλο θέμα, να ενημερώνει άμεσα την αστυνομία. Να αναφέρω ότι την περασμένη εβδομάδα επίσης είχαμε ένα κρούσμα, είχαμε τρεις καταγγελίες στην περιοχή της Λεμεσού συγκεκριμένα, όπου οι παραπονούμενοι είχαν αναφέρει ότι είχαν δεχτεί τηλεφωνήματα από αριθμό τηλεφώνου συγκεκριμένο και τους προέτρεπαν ή τους πρότειναν όπως γίνει μια απολύμανση στον χώρο τους, στην απουσία τους. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, δεν είχαν αποδεχτεί το θέμα και την πρόταση αυτή και αυτό προτρέπουμε το κοινό επίσης να είναι υποψιασμένο, όπως έγινε και από τους τρεις αυτούς συμπολίτες μας, για να μην προβαίνουν σε αυτές τις προτροπές κατά κάποιον τρόπο και τις παρενέσεις από άλλα τρία πρόσωπα. Ναι, γιατί συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτή που βιώνουμε υπάρχουν και επιτίδοι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες κατά των ιεραρχών. Εξ όσων έχουμε αντιληφθεί, έχουν ολοκληρωθεί και πλέον ακολουθείται η οδός της νομικής υπηρεσίας. Ναι, όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές, αναμένεται να σταλούν οι φάκελοι των υποθέσεων στο Αρχείο Αστυνομίας εντός της εβδομάδας.
Και ακολούθως, αφού μελετηθούν, θα σταλούν στην νομική υπηρεσία για σχετική γνωματευσή και κατά πόσο διαπράττονται οποιαδήποτε αδικήματα και οποια πρόσωπα. Ναι. Εκ πρώτης όψεως, υπάρχει μία εκτίμηση από την αστυνομία ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα? Ναι, αυτό θα διαπιστωθεί και θα το ανακοινώσουμε μετά που θα σταλεί στην νομική υπηρεσία και θα έχουμε τη σχετική γνωματεύση, κυρία Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο, μιας και συζητάμε αυτό το θέμα, με αυτή την επιστολή η οποία έφτασε στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας από 150 τόσους γιατρούς, οι οποίοι εισηγούνται το άνοιγμα των ναών. Ναι, αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι θέμα των επιδημιολόγων. Εμείς απλά ως αστυνομία επιτηρούμε τις οδηγίες και τα σχετικά διατάγματα τα οποία βρίσκονται σε ισχύ. Μάλιστα. Λοιπόν, μία είδηση η οποία προκάλεσε αίσθηση είναι αυτή η οποία αφορά την επίθεση κατάπυρος βεστών. Να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μας προκάλεσε αλγινή εντύπωση αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, όπως και εσείς, όπως και άλλοι πολλοί, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ακριβώς για όλους εμάς που βρισκόμαστε αυτές τις μέρες στα σπίτια μας. Τι ακριβώς συνέβη? Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς, χθες γύρω στις λίγο πριν τις 9 το βράδυ, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε δεχτεί μια κλίση όσον αφορά, υπήρχε μια φωτιά συγκεκριμένα σε ένα χωράφι, ξηρά χόρτα. Κατά τη μετάβαση των πυροσβεστών στο συγκεκριμένο σημείο, είχαν δεχθεί προφανώς πετροβολισμό από άγνωστα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να θρηματιστεί ο ανεμοθόρακας του πυροσβεστικού οχήματος και στη συνέχεια ο συνοδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ένας αρχιπυροσβέστης, είχε τραυματιστεί στα μάτια και στο πρόσωπο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, στην πρώτη βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου αφού έτυχε τον πρώτο βοηθειών, πήρε εξιτήριο. Συγκεκριμένα είχε τραυματιστεί και υπήρξαν εκτορές στο πρόσωπο του, αλλά και στο ένα του μάτι. Είχαν γλυθεί στο σημείο ενισχύσεις και μέλη της αστυνομίας είχαν μεταβεί για να εντοπιστούν τα πρόσωπα αυτά. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Λόγω του σκότους, τα άγνωστα πρόσωπα ενδεχομένως εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και εξαφανίστηκαν. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, πραγματικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά.